Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να είστε καλά, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Η ώρα είναι 9.30 ακριβώς και μαζί μας απόψε, ζωντανά εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Έξτρα, είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες και εσύ από την Αθήνα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, ζωντανά εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Έξτρα. Και θα σας πω, φίλες και φίλοι, την έκπληξη που αισθάνθηκα όταν απόψε είδα μπροστά μου τον πρόεδρο. Περίμενα λοιπόν να ανοίξει πόρτα, να τον ανοίξει την πόρτα ο οδηγός ή ο αστυνομικός που θα τον συνόδευε. Και ανταυτού είδα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος να έρχεται μόνος του. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Το ρωτάω λοιπόν, ήρθες μόνος σου, οδηγούσες μόνος σου από τη Λευκοσία? Και μου λέει ναι. Έτσι είναι? Ναι, ναι. Δεν είναι άγνωστο. Πάντα έτσι κάνω. Οδηγείτε εσείς, χωρίς αστυνομική συνοδεία, χωρίς τίποτα? Δεν έχω και δεν χρειάζομαι αστυνομική συνοδεία. Δεν χρειάζονται όλα αυτά? Νομίζω πως όχι. Ιδιαίτερα τώρα και με την κρίση και όλα αυτά, έχουν άλλες δουλειές να κάνουν οι αστυνομικοί. Αλλά και πριν, για μένα είναι θέμα νοοτροπίας, ας το πούμε. Τρόπος ζωής δηλαδή. Τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής. Μάλιστα. Δεν μας βάλουν και έναν αστυνομικό να μας παρακολουθά που πάμε. Ακριβώς. Πριν από λίγη ώρα ήρθε και ο Αντώνης Σαμαράς από την Αθήνα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τον συναντήσετε από την πληροφορούμε, έτσι? Την Τρίτη το πρωί στη Βουλή, στις 10:30. Και είστε και φίλοι με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάρα πολύ φίλοι, ναι. Και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και αν υπάρχει μια μικρή ελπίδα για την Ελλάδα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Πολύ δύσκολο το έργο του, δύσκολες συνθήκες. Ναι. Αλλά πρέπει να συμπαρασταθούμε όλοι στην Ελλάδα και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα τα βρει. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, καθόλου εύκολα τα πράγματα. Αν όμως υπάρχει ένας πολιτικός στην Ελλάδα σήμερα που μπορεί να κάνει λίγη διαφορά, ναι, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Το πιστεύουν αρκετοί αυτό. Τώρα, με βάζετε σε έναν πειρασμό. Ποιον εκτιμάτε πιο πολύ, τον Αντώνη τον Σαμαρά ή τον Νίκο τον Αναστασιάδη? Καμία σύγκριση. Και μένω μέχρι εδώ. Καμιά σύγκριση τι, σε επίπεδο... Σε τίποτε. Σε επίπεδο και πολιτικών θέσεων, ναι, και σχέσεων, και νοοτροπίας και τα λοιπά. Αλλά νομίζω... Δεξιός ο ένας, δεξιός και ο άλλος. Αυτά είναι υπεραπλουστεύσεις. Γιατί? Είναι υπεραπλουστεύσεις. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάρουμε ο δεξιός και αριστερός, σοσιαλιστής και τα λοιπά, ναι, και να συγκρίνουμε πρόσωπα και άτομα. Θα το αλλάξω. Ναι. Έστω ότι είχατε να επιλέξετε. Πήγαινε ο Σαμαράς στην Κρήτη και ο Αναστασιάδης στη Σάμο, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Με ποιον θα πηγαίνατε διακοπές, με τον Σαμαρά ή με τον Αναστασιάδη? Εάν μπορούσα να πάω μόνος μου κάπου, θα πήγαινα, αλλά θα πήγαινα με τον Σαμαρά σίγουρα. Υπάρχει ακόμα αυτή η αντίθεση? Όχι, δεν είναι θέμα αντίθεση. Να το πω έτσι, ναι, γιατί δεν έχω τίποτε προσωπικό με τον κύριο Αναστασιάδη. Απλώς, πρώτο δεν υπήρξαμε ποτέ φίλοι. Γιατί, στο ίδιο κόμμα? Στο ίδιο κόμμα. Καλά, σε ένα κόμμα όταν είσαι δεν είναι όλοι φίλοι σου. Δεν υπήρξαμε ποτέ φίλοι. Ναι. Δεν έχω καμία εχθρότητα ή αντίθεση έναντι του. Διαφωνήσαμε κάθετα, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, ναι, αλλά και στις νοοτροπίες διαφωνούμε. Γι' αυτό και φύγατε εσείς τότε, έτσι? Ναι, ναι, γι' αυτό δεν έφυγα. Ενώ με τον Αντώνη στον Σαμαρά είμαστε πιο κοντά και στις τοποθετήσεις για τα εθνικά θέματα και στις ανησυχίες για τον ελληνισμό, αλλά και σαν, αν θα έλεγα, σαν χαρακτήρα ανθρώπου, ναι, αυτό που λέει ότι ο δικός μας σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Χριστόφιας, περισσότερη χημεία. Δεν είχαμε την δυνατότητα να βρεθόμαστε όσο συχνά, όσο τουλάχιστον εγώ θα ήθελα, αλλά παρόλη την απόσταση και τα λοιπά, νομίζω, ναι, ότι η σχέση διατηρείται και φαίνεται κάθε φορά που συναντιόμασταν και θα φάνει και την Τρίτη. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση. Ξέρεις, μέσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό είχα, ναι, και έχω πάρα πολλούς φίλους. Αυτά όμως δημιουργούνται και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, ίσως διότι ένας ήταν από τη Λεμεσόν, εγώ ήμουν από τη Λευκοσία. Και πάλι θα με ρωτήσετε, δεν έχετε λεμεσιανούς φίλους? Και βεβαίως έχω. Και μάλιστα και από άλλα κόμματα, εκτός του Συναγερμού, εκτός του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Δεν έτυχε ίσως, δεν λέω οτιδήποτε. Παρόλο που εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος Αναστασιάδης στην παρέα, ναι, είναι καλός. Πολύ καλός. Στα πολιτικά? Στα πολιτικά πια, σε εκείνα που συμφωνούμε ή σε εκείνα που διαφωνούμε. Σε εκείνα που συμφωνούμε είναι καλός. Σε εκείνα που διαφωνούμε δεν είναι καλός. Διότι εγώ δεν είμαι αναλυτής ή παρατηρητής ή κριτής προσωπικότητων για να πω.
Αυτό που λέω είναι ότι στο Κυπριακό, παραδείγματος χάρη, τουλάχιστον από την περίοδο του σχεδίου ΑΝΑΝ και μετά, είχαμε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και απόψεις. Δεν μπορώ να το πω για το παρελθόν, διότι στο απότερο παρελθόν, στις εποχές της ίδρυσης του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν πίστευα ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα έπαιρνε, αν με ρωτούσες πριν 20 χρόνια, αν είχαμε αυτό το σχέδιο, αν θα το υποστήριζε ο Νίκος Αναστασιάδης, περίπου θα στοιχημάτιζα ότι δεν θα το υποστήριζε. Μάλιστα. Το χέρι σας πάει να τον ψηφίσετε για πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη? Όσον πάει εκείνο το δικό του για μένα.